Σκηνοθετημένη αντεπίθεση με την οποία επιχειρεί να προσδώσει μέσα από συμβολισμού στην παρούσα κρίση τα χαρακτηριστικά εκείνης των ημείων κάνει το καθεστώς Ερντογάν. Από τη μία ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται πλάι-πλάι με την Τανσού Τσιλέρ, η οποία κρατώντας τα ηνία της γείτονος το 1996 μεθοδεύει μία σύραξη στο Αιγαίο. And they use corvettes to surround the islands. They use zodiac boats to surround the islands. But this is not the right thing to do because sooner or later you will be isolated. And when the time comes, you know, sometimes you talk about the importance of being good neighbors. Then they should do what is expected of them. But προκαλούν μια ανεξήγητη ένταση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Από την άλλη, ο Χουλουσία Κάρ, ενώ εντείνονται οι πιέσεις για αποκλιμάκωση, επισκέπτεται τη βάση των Τούρκων βατραχοτρόπων. Επικεφαλής της ΣΑΤΑ από τον περασμένο Αύγουστο έχει τεθεί ο υπονάβαρχος Ερτζάν Κιρετστέπε, ένας από τους πρωταγωνιστές των Τούρκων ΟΗΚ που ύψωσαν την τουρκική σημαία στα ίμια. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Χουλουσία Κάρ, χρησιμοποιώντας για ακόμη μία φορά πρωτοφανείς εκφράσεις, εξαπολύει ακραίες απειλές. Υπάρχει μια στρατηγική συμμαχία κατά της Τουρκίας, η οποία φοβάται ο Ακάρ ότι έχει και στρατιωτικές απολύξεις. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο αντιδράμε αυτόν τον τρόπο. Την νέα εμπριστική δήλωση Ακάρ διαδέχεται το παραπιστικό προσκλητήριο διαλόγου που απευθύνει ο Μευλούτ Τσαβούσογλου έχοντας δίπλα του τον Μαλτέζο ομολογό του. If Greece feels that they are right, they should come to the table and discuss these matters with us. They should bring their maps and they should explain their position and just like at the Foreign Relations Committee. Όταν δεν είσαι στο τραπέζι, είσαι στο πιάτο. Την ίδια στιγμή, η νέα ψηφίδα στο μοσαϊκό των εξελίξεων προστίθεται με την έκτακτη επίσκεψη Πομπέο στη Λευκοσία, η οποία γίνεται δεκτή με νέα ναύτεξα από την Άγκυρα για άσκηση με πυρά στο βορειοδυτικό τμήμα της Μεγαλονήσου. He is going to be very clear at that point in the United States' commitment to continued leadership, continued engagement, working with our European allies, and emphasizing the need to bring differences back to the diplomatic table and eliminate the situation which exists today. Where there's a real risk of accidental military escalation. Η ενδεικτική της ένδρομης στάσης πάει την συμμετοχή του στην ελληνοαμερικανική άσκηση Κλεμμένος Κέρβερος, στην οποία πρώτος λαμβάνει μέρος ο καταδρομέας αρχηγός ΓΕΘΑ Κώστας Φλόρος. Μέσα σε αυτό το κλίμα, Νίκος Δένδιας και Σεργέη Λαυρόφ επικοινωνούν τηλεφωνικά. Στη συνομιλία τους κλειδώνει η επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα περί τις αρχές Νοεμβρίου. Ενώ τίθεται επιτάπητος η διμερή συνεργασία αλλά και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.